Καλούμε τον Δήμαρχο Χαλκιδαίων, κύριο Χρήστο Παγώνη, να απευθύνει χαιρετισμό. Κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε με ιδιαίτερη χαρά στην πόλη της Χαλκίδας. Αυτή η χαρά μας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, γιατί οι πολιτιστικές δράσεις εξελίσσονται σε θεσμό και αγκαλιάζονται με θέρμη από ολόκληρη την κοινωνία. Κάνω αυτή την αναφορά στη μετεξέλιξη μιας δράσης σε θεσμό, ακριβώς για να καταδειχθεί η σπουδαιότητα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρόμενα της Χαλκίδας, του νομού μας, αλλά και της χώρας μας. Θέσαμε από την πρώτη στιγμή τον πολιτισμό σε προτεραιότητα και δίνοντας έμφαση στην τοπική πολιτιστική ταυτότητα, στηρίζουμε και προωθούμε κάθε δράση που μπορεί να συνδέσει τον αστικό σχεδιασμό με την προβολή του Δήμου και ταυτόχρονα να συνδέσει τον πολιτισμό με τη συμμετοχή των ανθρώπων, την ψυχαγωγία και τη δημιουργικότητα. Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδος, που διοργανώνεται για 12η, όπως ακούστηκε, συνεχή χρονιά, αλλά και την ίδια την πόλη της Χαλκίδας και τη σύνδεσή της με την καλλιτεχνική παραγωγή και το ανθρώπινο δυναμικό που της τελεχώνει και δίνει ζωή από κάθε γωνιά της χώρας μας. Κάθε καλλιτεχνική συμμετοχή, κάθε έργο που περιλαμβάνεται στο φετινό φεστιβάλ θα δώσει και μια διαφορετική εικόνα, λαμβάνοντας συγκεκριμένη ταυτότητα τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι πολιτιστικές δημιουργίες που πρόκειται να αποβληθούν έχουν στόχο να δημιουργήσουν μια ταυτόχρονη αίσθηση οικείου και καινούριου. Αφού κάθε προβολή στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ από τη μια ακολουθεί ένα εθιμοτυπικό και από την άλλη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων μας έδωσε την αίσθηση ότι αυτό το φεστιβάλ εξελίσσεται σε ένα θεσμό που συντελείται με όρους αμοιβαίας αποδοχής και προσφοράς, καθώς εξελίσσεται σε ένα όμορφο εορταστικό κλίμα, με συνθήκες που ευνοούν τη δημιουργία διάβλων επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, σχηματίζοντας ένα δημιουργικό πεδίο διαλόγου και πολιτιστικής αλλαγής. Η δυναμική μάλιστα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας αποκτά όλο και περισσότερο ουσιαστικό εκπαιδευτικό ρόλο, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους της τοπικής μας κοινωνίας να διευρύνουν την οπτική τους και να συμμετέχουν ενεργά, χτίζοντας έτσι ένα συνειδητοποιημένο εύρος θεατών. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ αυτού, στους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες που έδωσαν σάρκα και οστά στην εικόνα και τον ήχο, τους δεκάδες εθελοντές, αλλά και το κοινό που στηρίζει συνεχώς το θεσμό. Αν μου επιτρέπετε να πω, είναι γνωστό ότι ήδη έχει κατατεθεί στη Βουλή ένα σχέδιο νόμου που προβλέπει την είδηση στην περιοχή μας ενός τμήματος παραρτήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστήμου, ή λέγεται τεχνών και κινηματογράφων, και ελπίζω αυτό να ψηφιστεί και του χρόνου να έχουμε και ένα τμήμα κινηματογράφου που θα συμβάλλει ουσιαστικά και στην εξέλιξη του φεστιβάλ και στην αναβάθμιση του. Εύχομαι λοιπόν να το φεστιβάλ να αποτελέσει μια πηγή δημιουργίας και φέτος και εύχομαι καλή επιτυχία.